Εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίσπιμος στρατού και το σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον. Εν υπέρ του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντων εργαζομένων στο Δημοτικό Κατάστημα τούτων και της υπηρεσίας αυτοϊγείας, βοηθείας, ενισχύσεως και παντός κακού και φυλάξους αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Μετά από 3,5 χρόνια της δικής μας δημοτικής αρχής, είναι η πρώτη φορά που κόβουμε κανονική λίτα στο δημοτικό, όπως η παράδοση επιβάλλει μετά τον αγιασμό των υδάτων. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλα τα σώματα ασφαλείας. Και όλα τα σώματα ασφαλείας, γιατί σε αυτά 3,5 χρόνια έχουμε 4 θεομηνίες και επειδή ο κρίσιμος χρόνος αντιμετώπισης της κάθε θεομηνίας είναι πολύ σημαντικός, η άψογη συνεργασία όλων των σωμάτων και των εθελοντών ασφαλιστών μας έχει βγάλει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βούτση για την παρουσία του και να ευχαριστήσω την κυβέρνηση γιατί πραγματικά μας έχει βοηθήσει και σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας έχει προσφέρει. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τον κύριο Γιαννίση, τον Νίκο τον Στεφάνου, τη Μαρία τη Βενετίκη, την Κατερίνα την Κυρτάτα που είναι εδώ στην νομική υπηρεσία, όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες που λείπουν. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά ενσωματώσει το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ για το νησί μας. Το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ για το νησί μας είναι ότι αυτό που μας ενώνει πολύ περισσότερο από αυτό που μας χωρίζουν. Και αυτός άνθρωπος είναι ο έπαρχος, ο Δημήτρης Λάσκαρης, γιατί να ξέρετε ότι έχω διατελέσει στο επαρχείο και έχουμε γνώσει και εγώ και αυτό στη Σημαίνη στο υπόλοιπο Αιγαίο, είναι μοναδικό φαινόμενο αυτή η συνεργασία. Και αυτή η συνεργασία έχει γίνει πράξη πέρα από παραγωγισμούς και από πολιτικές επιδιώξεις, με απόλυτη ειλικρίνεια. Και εδώ να ευχαριστήσω δημόσια, και το λέω πρώτη φορά δημόσια, γιατί πραγματικά έχουμε δώσει αγώνα. Έχει κάνει πολλές φορές πίσω για να φαίνεται ο Δήμος, αλλά ποτέ δεν έχουν χάσει την ουσία. Και η ουσία είναι πως οι άνθρωποι πάει μπροστά. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν και να ευχαριστήσω και τον αδερφό μου που εμείς παραδοσιακά και σαν έπαρχος και σαν Δήμος, την οποία δεν φτιάχνουμε εμείς. Θέλω να ξεκινήσω αποδίδοντας θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμο και προσωπικά προς τον Δήμαρχο τον Δημήτρη Τολότσα για την ενεργή και την ειδική πρόσκληση να παρευρίσκουμε σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Δεν σας κρύβω ότι είχα και άλλες προσκλήσεις, όπως ήρθε να στέλνουν τα δημοτικά συμβούλια, οι δημοτικές αρχές. Επέλεξα την Άνδρο. Και την επέλεξα την Άνδρο γιατί ήθελα να κάνω το ξεκίνημα και το καλό ποδαρικό από το εμβληματικό νησί της Άνδρου. Θέλω λοιπόν προς όλες και σε όλους τους αγαπητούς δημοτικούς συμβούλους, ανεξαρτήτου παρατάξεως, τον πρόεδρο της χώρας, τον Γιώργο που έχω απέναντί μου, τον Στεφάνο, στις αρχές του τόπου, να πω συγχαρητήρια, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχετε κατορθώσει να είστε και αποτελεσματικοί και χρήσιμοι και ωφέλιμοι για το νησί. Θέλω να σε ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε την πορεία της δημιουργίας, της παραγωγικότητας, της προκοπής του τόπου, εσείς και οι συνεργάτες σας, κύριε Έπαρχε, εσείς το ίδιο. Να συνεχίσετε αυτή την αγαστή συνεργασία που έχετε όχι μόνο με τον Δήμαρχο και μαζί μου. Είμαι σίγουρος ότι το 2023 θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά, παρότι ότι έχει προκλήσεις. Τις καινούργιες που θα ζήσουμε φέτος, τις εκλογικές προκλήσεις, οι οποίες θα είναι εκλογικές σε όλα τα επίπεδα. Και στη διοίκηση του Δήμου, και στη διοίκηση της Περιφέρειας, και στη διοίκηση του κράτους. Το πρώτο, μεγαλύτερη ευχή, υγεία. Υγεία. Ο Θεός και η Παναγία να είναι κοντά μας, να σκεπάζει την Άνδρο μας, να σκεπάζει τις Κυκλάδες, να σκεπάζει την πατρίδα μας. Καλοτάξινο το 2023 και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Ο Δήμαρχος με ξάπνιασε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και του ανταποδίδω το ευχαριστώ για την συνεργασία, την άψογη συνεργασία που έχουμε. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βάλει
στην άκρη το εμείς και το έχουμε βγάλει στην άκρη το εγώ και έχουμε βάλει μπροστά το εμείς. Δεν κοιτάζουμε μακριά από εμάς τα παραγωγηλίκια, μακριά από εμάς το τι θα κάνει ο καθένας και ποιος θα φανεί. Δουλεύουμε μαζί, έχουμε άψογη συνεργασία και εύχομαι να συνεχιστεί. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας, στην οικογένειά σας, στα παιδάκια σας, πάντα με υγεία και μόνο όμορφες στιγμές. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία να έχετε και να έχουμε, και συνέστηση και πάνω απ' όλα, όπως είπαν και προλαλήσατες, πρώτα το εμείς και μετά το εγώ. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια περπατησιά στην αυτοδιοίκηση αρκετά μακρά και φαίνεται λοιπόν ότι το εμείς είναι εκείνο το οποίο αποδίδει. Γιατί την Άνδρο τη θέλουμε ενωμένη, τη θέλουμε ψηλά, τη θέλουμε όπως πραγματικά όλοι μαζί διεκδικούμε να την έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φλουρί κερδίσαμε. Του χρόνου χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.